Στο έλεος των αεροπορικών βομβαρδισμών βρίσκεται το Χαλέπι που μετρά περισσότερους από 100 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι εικόνες σοκάρουν. Παιδιά νεκρά ή βαριά τραυματισμένα, άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα σε συντρίμμια, κλάμα, πόνος, οργή, απόγνωση. Και ενώ το Χαλέπι σφυροκοπείται ανηλαίως σε διπλωματικό επίπεδο μετά τη σκληρή κόντρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Συριακό, η Μόσχα περνά στην αντεπίθεση. Όλα τα είδη ρητορικής που βρίσκονται στο όριο σκληρών χαρακτηρισμών που οι αποκαλούμενοι Αμερικανοί διπλωμάτες χρησιμοποιούν, δείχνουν ότι είναι σε κατάσταση ιστερίας. Κατανοούν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και πρέπει να κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από την καταστροφική πολιτική που ακολουθούν. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Γαλλία κατήγγειλε τα εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράττονται στο Χαλέπι. Η Βρετανία κατήγγειλε κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν ευθέως τη Μόσχα ότι υποστηρίζει ένα φωνικό καθεστώς.